Όπως σας είπα και λίγο πριν, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Γιώργο Αμυρά θα συζητήσουμε τα επόμενα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV. Ο κύριος Γιώργος Αμυράς είναι υποψήφιος βουλευτής, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Αμυρά, καλώς ήρθατε στο ITV, καλώς ήρθατε στην πατρίδα σας, στην Ήπειρο. Έτσι, κύριε Ντόκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εδώ είναι το σπίτι μου. Η Πυρώτης είμαι, η Γιαννιώτης είμαι. Είστε από το Εκκλησοχώρι, έτσι, ακριβώς, να πούμε το χωριό σας. Το που είναι δίπλα στο Βουτσαρά, για όσους δεν ξέρουν, με τον Καλαμά να περνάει από το χωριό. Η Μιωρινό, πανέμορφο χωριδάκι. Πηγαίνετε καθόλου στο χωριό? Αβέρτα, συνέχεια. Καλώς ήρθατε στην πατρίδα σας. Ναι, όλα μου τα παιδικά χρόνια τα περάσαμε στα καλοκαίρια. Όπως πάρα πολύ οι Πυρώτες, όπως όλοι μας, στα χωριά μας. Ναι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην πατρίδα σας. Για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται καταρχάς με τις ευρωεκλογές τώρα. Εσείς η Νέα Δημοκρατία δίνει δημοψηφισματικό χαρακτήρα σε αυτές τις ευρωεκλογές. Γιατί δεν έχουν ένα σημαντικό διακύβευμα αυτές οι ευρωεκλογές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της? Δεν είναι αυτό το σημαντικό, δεν είναι αυτό το μείζον? Ποιο είναι το μείζον? Βεβαίως και είναι σημαντικό, αλλά όταν ψηφίζεις ποιος θέλεις να σε εκπροσωπεί στην Ευρώπη, ψηφίζεις με άκρως πολιτικά κριτήρια. Mm-hmm. Βλέπεις αυτή η κυβέρνηση, εμείς λέμε, σε άθλια χάλια έχει φέρει τη χώρα. Επομένως, δεν μπορείς να βάλεις σε θερμοκήπιο το ευρωπαϊκό ζήτημα και να το ξεχωρίσεις από την πολιτική κατάσταση που βιώνεις. Άρα, εμείς λέμε ότι θα είναι οι ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, θα είναι ένα δημοψήφισμα που θα έχει διπλό στόχο. Πρώτον, με την πολιτική, βέβαια, μεγάλη καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας, να ανοίξει πόρτα διάπλατα, έτσι ώστε να δει την έξοδο πλέον της διακυβέρνησης ο κύριος Τσίπρας, η ΑΝΕΛ, οι παραφιάδες και οι υπόλοιποι, έτσι, της κυβέρνησης Κουρελού. Και ο δεύτερος στόχος είναι να στείλουμε μια ευρωομάδα ισχυρή στην Ευρώπη, έτσι ώστε να κάνει όλη τη δουλειά που πρέπει για να φέρει την Ελλάδα ξανά ψηλά μετά από 5 χρόνια που έχει πέσει, δυστυχώς, έχει πέσει τα πατώματα εξαιτίας του κ. Τσίπρα. Μάλιστα. Πριν συνεχίσουμε, απομακρύνετε λίγο τη συσκευή του τηλεφώνου σας, όσο πιο μακριά γίνεται από τα συστήματα, γιατί έχω ένα βόμβο. Φαντάζομαι ότι θα φύγει. Θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε, κύριε Αμυρά, τώρα, τι μέλλον μπορεί να έχει αυτή η Ευρώπη, ποια είναι τα προβλήματα της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τι μέλλον μπορεί να έχει. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, η Ευρώπη χρειάζεται 3 πράγματα, έτσι όπως τα έχει παρουσιάσει και ο κύριος Βέμπερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θα διαδεχθεί τον κύριο Γιούνκερ, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτον, ασφαλής Ευρώπη. Δηλαδή, το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Χρειάζεται λοιπόν να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας. Τα ευρωπαϊκά σύνορα, τα εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα συμπίπτουν με τα ελληνικά. Άρα, φύλαξη των σύνορων μας και στη θάλασσα και στη στεριά. Πρέπει να πάψει η Ελλάδα να είναι ένα σωρωτήρι και να περνάει όποιος θέλει. Ένα το κρατουμένο. Δεύτερον, χρειαζόμαστε μια έξυπνη Ευρώπη. Τι σημαίνει έξυπνη Ευρώπη? Μια Ευρώπη που θα δίνει χρήματα, πόρους, κεφάλαια, προσοχή σε εκείνους που επενδύουν, που καινοτομούν, που κάνουν εξαγωγές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα τρίτο, μια Ευρώπη ευγενική, μια Ευρώπη δηλαδή που θα ενισχύει εκείνους που το έχουν ανάγκη, τους κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους, και βεβαίως θα σέβεται το περιβάλλον. Γιατί χωρίς περιβάλλον δεν έχουμε τίποτα. Πώς είδατε τις εκλογές στην Ισπανία? Τι σημαίνουν οι εκλογές στην Ισπανία για τις επερχόμενες ευρωεκλογές? Κοιτάξτε, η Ισπανία έδειξε ότι... Εκεί το κεντροδεξιό κόμμα, να πω, ότι έχασε πολλές δυνάμεις. Και δυστυχώς... Τι σημαίνει αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, η κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ και να συγκρίνω... τα δικά της δεδομένα σε κάθε περίπτωση, πολιτικά και ιστορικά. Ακριβώς. Δεν μπορώ να συγκρίνω ανώμια πράγματα. Ωστόσο, ένα καμπανάκι κινδύνου χτύπησε, διότι η ακροδεξιά στην Ισπανία πήρε ένα 10%. Οι φραγκιστές, ναι. Την ακροδεξιά στην Ελλάδα τη ζούμε τα τελευταία 4,5-5 χρόνια. Διότι, ως γνωστόν, ο κύριος Τσίπρας κυβερνά, συγκυβέρνησε και συγκυβερνά τώρα με τον κύριο Καμένο για 4,5 χρόνια και με τα ορφανά του κύριου Καμένου τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, αλλά αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη, για να επανέλθω σε αυτή την ουσία του ερωτήματός σας, είναι μια κοινωνική ηρεμία. Και βεβαίως η Ευρώπη, θέλω να πω ότι δεν είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1979, όταν έβαζε τη χώρα μας στην ΕΟΚ τότε. Χρειαζόμαστε μια Ευρώπη πιο αλληλέγγυα, πιο έτσι ισορροπημένη, λιγότερο τεχνοκρατική και πιο γρήγορη στις αποφάσεις της. Μάλιστα. Να έρθουμε εδώ τώρα στα εσωτερικά εδώ. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η συζήτηση στη Βουλή για την πρόταση Μομφής για την ψήφο εμπιστοσύνης? Πώς βλέπετε αυτά που λέγονται στη Βουλή? Κοιτάξτε, υπάρχει ένταση μεγάλη και από την πλευρά του κ. Τσίπρα υπάρχει μια τοξικότητα. Τον είδαμε εχθές
να κάνει δύο απαράδεκτα πράγματα. Πρώτον, να χαρακτηρίζει γλάστρα τον Στέλιο Κυμπουρόπουλο, τον συνυποψήφιό μου στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό μου έκανε αλγινή εντύπωση. Αλγινή, αλλά απέδειξε έτσι ο κύριος Τσίπρας ότι είναι το ένα και το αυτό με τον κύριο Πολάκη. Και το δεύτερο άσχημο που μου έκανε πολύ και όπως και σε όλο τον κόσμο κακή εντύπωση, που απευθυνόταν, λες και ήταν στον καφενέ, σε έτσι έναν αγενέστατο ενικό προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προς ένα θεσμικό πρόσωπο, προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα βάζω αυτά στην άκρη, γιατί η ποιότητα. Και ο κ. Μητσοτάκης όμως μίλησε με προσωπικές αιχμές εναντίον του Τσίπρα, για τον πατέρα του, για παράδειγμα. Ήταν ευπρεπής ο κ. Μητσοτάκης και δεν είπε και κανένα ψέμα. Ξέρουμε ότι η οικογένεια Τσίπρα, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, είχε δουλειές ως κατασκευαστική εταιρεία. Αυτό το αρνείται ο Τσίπρας με ανάρτηση, που τη γνωρίζετε, με ανάρτηση στο Facebook. Το αρνείται. Ας το αρνείται, δεν πειράζει. Όπως και αρνιόταν ότι δεν είναι με την ελίτ και με τους πλούσιους και με τη διαπλοκή και τον είδαμε αραχτός στο σκάφος με την μπουράκλα τρεις εβδομάδες μετά που είχε καεί ο κόσμος στο μάτι. Mm-hmm. Και τσιμουδιά. Το έκρυψε και από τους δημοσιογράφους και από παντού. Ναι. Και θέλω να πω κάτι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι. Οι διακοπές που κάνει ένας πρωθυπουργός και οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο δεν είναι ένα κρυφό ζήτημα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Μπορεί βέβαια στον ιδιωτικό του χρόνο να τον κάνει ό,τι θέλει, αλλά όλοι οι πρωθυπουργοί σε όλα τα κράτη του κόσμου, όταν πάνε οπουδήποτε διακοπές, ενημερώνουν το λαό τους και λένε ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός θα πάει τόσες μέρες εκεί. Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ τρεις ανεβαίνουν οι πρωθυπουργοί σε κότερα πάντως. Παντού στον πλανήτη. Δεν ξέρω, η αριστερή πρωθυπουργή. Δεν ξέρω. Ο αριστερός εδώ, ο κύριος Τσίπρας, όμως το παράκανε νομίζω. Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα εδώ στο εσωτερικό, ο πιο πιθανός χρόνος εκλογών ποιος είναι? Είναι ο Οκτώβριος ή μπορεί να υπάρξουν εκλογές και τον Ιούνιο? Κοιτάξτε, γιατί υπάρχουν σενάρια για τον Ιούνιο, ανάλογα με το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Η αλήθεια είναι ότι η δύναμη της καρέκλας για τον κύριο Τσίπρα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη της βαρύτητας. Οπότε από τον κύριο Τσίπρα, εγώ περιμένω να προσπαθήσει να το εξαντλήσει το θέμα μέχρι τον Οκτώβριο. Αλλά εάν στις 26 Μαΐου και εφόσον, και είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί, η καθαρή νίκη της Νέας Δημοκρατίας θα ανοίξει την πόρτα διάπλατα για την έξοδο του κύριου Τσίπρα από τη διακυβέρνηση και για επίσπευση των βουλευτικών εκλογών. Αυτό εγώ το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Πού βάζετε τον πήχη ως Νέα Δημοκρατία? Πάνω από 30 σίγουρα? Δεν μιλάμε με ποσοστά, ειλικρινά δεν μιλάω. Ο κάθε πολίτης ξέρει πάρα πολύ καλά και θα μεταφράσει ο καθένας μόνος του τι σημαίνει μεγάλη νίκη και επιτέλους τέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αν η Νέα Δημοκρατία, σας λέω ένα υποθετικό σενάριο και αν θέλετε το σχολιάζετε, έχει κάτω από 30 και η διαφορά είναι κάτω από 5 με το ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι αποτυχία αυτή? Δεν θα μπω εγώ σε για την Νέα Δημοκρατία. Δεν θα μπω σε και τα λοιπά. Αλλά είναι σίγουρο, σας το λέω, ότι ο ελληνικός λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει ότι τέλος ο κύριος Τσίπρας πλέον. Από εδώ που βρισκόμαστε, πιθανότερος χρόνος λοιπόν εθνικών εκλογών, ποιος είναι? Με τη δική σας πολιτική πρόβλεψη. Εγώ νομίζω ότι μετά τις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας δεν θα έχει πού να σταθεί πολιτικά. Μάλιστα. Γιατί θα είναι τέτοια ήττα που δεν θα έχει πού να σταθεί. Μάλιστα. Το ακούω, αξιολογείται από τον κόσμο. Αυτοδυναμία μπορεί να έχει στις εθνικές εκλογές, κυρία Μοιρά, η Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως μπορεί να έχει. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτοδυναμία, αλλά. Βεβαίως μπορεί να έχει αυτοδυναμία, αλλά όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει συνεννοήσεις, συνεργασίες ευρύτερες. Διότι μόνο αν φύγουμε από το εγώ και πάμε στο εμείς, μπορούμε να κάνουμε την επανάσταση της λογικής που λέω εγώ. Τα αυτονόητα πράγματα που λείπουν. Ποιο είναι το πλεονέκτημα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα? Ως πολιτικές προσωπικότητες, ως. Φως φωνάρι είναι. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει την αλήθεια, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ψεύτης με περικεφαλαία. Γιατί δεν πάει σε ένα debate? Σε ένα τηλεοπτικό. Εσείς είστε άνθρωπος της τηλεόρασης, κάνατε καλή τηλεόραση παλιά. Γιατί δεν πάει σε ένα τηλεοπτικό debate τον κύριο Μητσοτάκη? Θα σας πω, κύριε Ντόκο μου, εκτός από άνθρωπος της τηλεόρασης όμως, εγώ ήμουνα και είμαι και ένας άνθρωπος του Κοινοβουλίου. Έτσι, τα τελευταία 4,5 χρόνια, μέχρι που παραιτήθηκα πρόσφατα από βουλευτής και παρέδωσα τη βουλευτική μου έδρα για να κατέβω υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να διακρίνω ότι άλλο η τηλεόραση. Και πολύ πιο σημαντικό πράγμα είναι η Βουλή. Επί τρεις μέρες τώρα, τι νομίζετε γίνεται? Γίνεται debate στη Βουλή. Μάλιστα. Και λέει ο κύριος Τσίπρας, φέρτε μου να μιλήσω στην τηλεόραση. Αν θέλει να μιλάει στην τηλεόραση, να πάρει μια εκπομπή, να του φύγει ο καημός. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πούμε και δύο λόγια για σας. Τώρα, εσείς ήσασταν στο ποτάμι, είστε στη Νέα Δημοκρατία. Έγιναν αυτά που έγιναν στο ποτάμι. Υπήρξε και ένα πολιτικό ξεκατίνιασμα εντός ή εκτός εισαγωγικών με τον Σταύρο Θοδωράκη. Τώρα τι λέτε για τον Σταύρο Θοδωράκη? Τι λέτε τώρα για τον Σταύρο Θοδωράκη και για όλα αυτά που ακούστηκαν? Θα σας πω, εγώ ακούστε πρώτα απ' όλα. Γιατί ακούστηκαν πολλά, έτσι. Βεβαίως.
Το 2014 ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ο φυσικός μου χώρος, οι ρίζες μου, οι πολιτικές είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί είμαι ένας φιλελεύθερος άνθρωπος. Το 2015, όντως πήγα στο ποτάμι διότι το είδα όπως και πάρα πολλοί κόσμοι νομίζω. Αλήθεια. Ένα ενδιαφέρον πολιτικό πείραμα. Όταν όμως ήρθε η Συμφωνία των Πρεσπών και το ποτάμι ήθελε να την ψηφίσει όπως και την ψήφισε, ενώ εγώ ήμουν ο μοναδικός που την καταψήφισε από το ποτάμι, αποχώρησα φυσικά από το ποτάμι, διότι δεν θα μπορούσα να μείνω ούτε λεπτό. Τώρα, για τον Σταύρο Θεοδωράκη, να σας πω κάτι. Καλός είναι ως άνθρωπος. Έντιμος άνθρωπος είναι. Δεν έχω να χωρίσω τίποτε μαζί του και είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Και όταν τον βλέπω στη Βουλή ή όταν τον έβλεπα, τον χαιρετούσα και με χαιρετούσε. Αλλά πήραμε άλλους δρόμους. Εγώ θέλω στα εθνικά ζητήματα μια άλλη πολιτική στιβαρή που να διασφαλίζει πλήρως, μα πλήρως τα ελληνικά συμφέροντα και δικαιώματα. Και από εκεί πέρα ο καθένας πήρε το δρόμο του. Άλλο είναι το ποτάμι, άλλο είμαι εγώ. Εγώ επανήλθα στη φυσική μου κήτη, στη φυσική μου πηγή που είναι η Νέα Δημοκρατία. Περισσότερο η αντιπαράθεση ήταν με τον Γρηγόρη Ψαριανό του Σταύρου Θεοδωράκη. Εκεί ακούστηκαν διάφορα. Αυτό. Αυτά δεν είναι. Εμένα δεν με αφορούν. Είναι κάτι που έχει γίνει. Εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι το 2014, ως υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είχα πάρει την 7η θέση στην εκλογή και με είχαν ψηφίσει 130.000 άνθρωποι. Με είχαν τιμήσει 130.000 άνθρωποι. Το μετανιώσατε που πήγατε, που περάσατε από το ποτάμι. Το μετανιώσατε. Δεν μετανιώνω ούτε για τα λάθη. Με την ασφάλεια ήταν λάθος αυτό. Πολιτικό λάθος ήταν. Εκ των υστέρων πιστεύω πως ναι. Μάλιστα. Βέβαια δεν μετανιώνω για τίποτα, διότι δώσαμε μάχες και με το ποτάμι. Ήμουνα στην πρώτη γραμμή σε πολλά θέματα κοινωνικού φιλελευθερισμού. Αλλά. Μάλιστα. Τώρα επανασυστάθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού. Έχει μέλλον το ποτάμι, εκτιμάται. Πολιτική πρόγνωση. Δεν θέλω να σχολιάσω ειλικρινά. Το ποτάμι είναι πίσω για μένα, είναι μια ανάμνηση με τα καλά του και τα άσχημά του. Εμένα με ενδιαφέρει το μέλλον. Με ενδιαφέρει η Νέα Δημοκρατία, με ενδιαφέρει η πορεία προς τις ευρωεκλογές και στο ευρωψηφοδέλτιο. Πώς σας φάνηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρακολουθήσατε την ομιλία του σήμερα, Γιάννα, πώς σας φάνηκε? Ήταν πολύ δυνατός, πάρα πολύ τεκμηριωμένος, πάρα πολύ ζεστός προς τον κόσμο και είχε από κάτω τεράστια ανταπόκριση. Ο κόσμος δηλαδή τον διέκοπτε συνέχεια με τα χειροκροτήματά του γιατί συμφωνούσε και υπερθεμάτιζε σε αυτό το δημιουργικό και το σοβαρό ύφος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σταυρός στις ευρωεκλογές είναι γνωστό, είστε υπέρ του Σταυρού. Δεν είναι εύκολη η εκλογή ενός ευρωβουλευτή. Είστε υπέρ του Σταυρού, εσείς προσωπικά? Ναι, εγώ είμαι υπέρ του Σταυρού. Ναι. Έχει μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Κάθε μορφή. Όπως το λέτε. Εκλογές. Διότι σε ένα βαθμό έχουν μια προτεραιότητα για αναγνωρίσιμη. Όπως εσείς. Όπως εγώ, ναι. Από εκεί και πέρα θα σας πω, όσο πιο κοντά είναι στη λαϊκή βούληση η ψήφος, τόσο καλύτερα για μένα. Κύριε Αμυρά, αν θέλετε λέτε κάτι τελευταίο, εγώ σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ σας ευχαριστώ, θέλω να σας πω μόνο το εξής, ποιες είναι οι δικές μου προτεραιότητες στο δρόμο για τις ευρωεκλογές. Είναι τρεις, πολύ γρήγορα θα σας πω. Πρώτον, να επιστρέψουν οι ξενιτεμένοι νέοι και επαγγελματίες στη χώρα μας, αλλά σε μια χώρα αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών. Η δεύτερη προτεραιότητά μου είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Έχει γίνει πάρα πολύ της μοδός αυτό το ζήτημα, αλλά εγώ ασχολούμαι με αυτό τα τελευταία 16 χρόνια. Το ξέρετε άλλωστε εσείς. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι καύσονες, η καταστροφή των γεωργικών σωδιών δεν έτυχε απλώς από τα φυσικά φαινόμενα, αλλά είναι μαθηματικά βέβαιο ότι συμβαίνει από την παρέμβαση του ανθρώπου στο κλίμα. Άρα, χωρίς περιβάλλον, όπως σας είπα και πιο πριν, δεν έχουμε τίποτα. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Τι λέτε για τις έρευνες και εξορίξεις υδρογόνου ανθράκου στην Ήπειρο? Κοιτάξτε, με προβληματίζουν πολλά στοιχεία, διότι ακούω με ενδιαφέρον και τις οργανώσεις, τη WWF, την Greenpeace κτλ. Από την άλλη, δεν μπορούμε να πούμε ότι τον ορυκτό πλούτο, τον εθνικό πλούτο, θα τον έχουμε στο δουλάπι μέσα κρυμμένο. Λοιπόν. Με σεβασμό στο περιβάλλον ότι γίνει. Και εξορίξει και το οτιδήποτε. Και ο τρίτος μου στόχος. Ναι, ναι. Συγγνώμη, μιλάω κιόλας από το πρωί, ξέρετε. Ξεκίνησα Θεσσαλονίκη, πήγα για Νιτσά, μετά Κατερίνη, τώρα εδώ στην Πατρίδα και μετά φεύγω Λάρισα. Λοιπόν, ο τρίτος στόχος είναι η προστασία των προσωπικών μας δεδομένων. Κάθε φορά που κάποιος από εμάς μπαίνει στο ίντερνετ, κάνει ένα like, ανεβάζει μια φωτογραφία, γράφει κάτι, κάποιες εταιρείες, ξένες, πολυδαίδαλες, κάνουν πάρτι δισεκατομμυρίων, κερδίζουν δισεκατομμύρια ευρώ χρησιμοποιώντας εν αγνία μας τα προσωπικά μας στοιχεία. Αυτό πρέπει να τελειώσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αμυρά, και για το λακωνικό τρόπο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.